Αθήνα, το πορτρέτο μιας Μητρόπολης που αλλάζει. Ο βραβευμένος φωτογράφος και σκηνοθέτης Αλέξανδρος Μαραγκός πέτυχε με τη μικρού μήκους ταινία του αυτό που δεν έχουν πετύχει δεκάδες διαφημιστικά μέχρι τώρα. Να αποτυπώσει με έναν διαφορετικό, νυχτερινό τρόπο αυτή τη φορά την απαράμιλη ομορφιά της Αθήνας. Να αποτύσσει φόρο τιμής στο κλινονάστη. Το ΣΥΡΙ ήταν μια ιδέα που υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήθελα να κάνω κάτι για την πόλη της Αθήνας και να τη δείξω με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Όχι με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να τη βλέπουμε. Είναι καλό να κάνεις focus στα αρνητικά και πρέπει να γίνεται εκεί, αλλά καμιά φορά μπαίνεις σε μια νοοτροπία που βλέπεις μόνο τα άσχημα γύρω σου και ξεχνάς οτιδήποτε όμορφο υπάρχει. Δεν ήθελα να ωρεοποιήσω την πόλη, ήθελα να τη δείξω όπως πραγματικά είναι, απλά με μια διαφορετική ματιά. Γυρισμένο από στέγες κτηρίων, λόφους και βουνά της Αττικής, το φιλμ καταφέρνει, χωρίς καθόλου αφήγηση, να κόβει την ανάσα, να πιάνει το σφιγμό της ελληνικής πρωτεύουσας, να συνδέει το έδοξο παρελθόν με το πολύβουο παρόν, σε λιγότερο από 5 λεπτά. Πέτυχε να ξεκινήσει πάλι μια κουβέντα για την Αθήνα. Βλέπεις ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την πόλη του. Υπάρχουν βέβαια και τα άσχημα της πόλης, υπάρχουν τα αρνητικά. Αλλά και αυτό επίσης είναι κάτι που κατάφερε. Κατάφερε χωρίς να δείξει τα αρνητικά, να ξεκινήσει μια κουβέντα για τα αρνητικά. Το City of Athens, a Portrait of a Changing Metropolis, γυρίστηκε μέσα σε 90 μέρες στα τέλη του 2017. Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο στις 20 Φεβρουαρίου. Η πόλη έχει αποκτήσει κάποιες καινούργιες γωνίες που είναι πραγματικά διαμάντια, έτσι. Δηλαδή από το Σταύρος Νιάρχος κάτω μέχρι κάποια άλλα σημεία τα οποία είναι ολοκαινούργια και το παράδοξο είναι ότι δημιουργηθήκανε μέσα στην κρίση. Οπότε ναι, η πόλη αλλάζει και νομίζω ότι είναι και στο χέρι μας να την αλλάξουμε και εμείς προς το καλύτερο όσο μπορούμε. Η ταινία φιλοξενείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εξωτερικών και Ελληνικών Πρεσβειών του Εξωτερικού.